από τους συναδέλφους. Νομίζω ότι το μήνυμα το σημερινό, που είναι ένα μήνυμα ανατροπής, όπως σωστά υπόθηκε από τους δύο προηγουμένους συναδέλφους, δεν είναι ένα μήνυμα υπό προθεσμία. Αντιθέτως, θα ενισχυθεί την επόμενη Κυριακή. Γιατί? Γιατί είναι συνέχεια μιας ανατροπής των πολιτικών δεδομένων που ξεκίνησε με τις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Όσοι δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι τότε ξεκίνησε ένας σεισμός πολιτικός με βάση τη μνημονιακή πραγματικότητα που υπήρχε. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτός ο σεισμός δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα συνεχιστεί και την άλλη Κυριακή και συντόμως όταν θα συρθεί σε βουλευτικές εκλογές η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά. Άρα λοιπόν, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω βεβαίως εξελίξεις, λέω ότι υπάρχει μια πορεία που βαθαίνει αυτή η ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Νίκο, φίλοι, τα περιμένατε αυτά τα αποτελέσματα στην Αυγή? Κοιτάξτε, δεν τα περιμέναμε όλοι, αλλά εγώ προσωπικά, όπως και άλλοι συνάδελφοι, το τελευταίο δεκαπενθήμερο, κόντρα στις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν, βλέπαμε να ανεβαίνει το κύρος, η συσπήρωση και η δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ψηφοδελτίων του να αποκτά συνενέσεις και από λαϊκό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και από νέους ανθρώπους. Και τονίζω το θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, διότι η αποδοκιμασία στα αυτές τις εκλογές που προέρχεται από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας προς τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι συγκυριακή, δεν είναι μόνο μιας Κυριακής. Είναι αποτέλεσμα μιας διάψευσης που έχει υποστεί ο λαϊκός κόσμος, ο συντηρητικός κόσμος από τη διακυβέρνηση Σαμαρά. Γι' αυτό τονίζω και λέω ότι σε μια εβδομάδα δεν θα ανατραπεί μια πολιτική πορεία που ξεκίνησε τώρα, τον Ιούνιο του 2012. Θέλω να μην ευχαριστήσεις τον κύριο Φίλη, διότι τον θέλω για άλλο ένα ερώτημα μετά το διαφημιστικό break. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Κεδίκογλου, τον κύριο Βίβη.